Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι και στους δυο σας. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά, να σας ευχηθώ καλή σεζόν, κάθε επιτυχία στο καινούριο πρόγραμμα που βγάλατε. Καλά. Και γερά στομάχια μέχρι το τέλος, ώστε ο ΠΑΟΚ μας να πετύχει αυτό που θέλουμε στο τέλος χρονιάς. Καλοδεχούμενη ευχή, πραγματικά καλοδεχούμενη. Την αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι πολύ χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη αυτή η ευχή. Ναι, δύσκολο σωματείο ο ΠΑΟΚ είναι, θέλει υπομονή. Σωστά, σωστά. Ξεκίνησε μια χρονιά, λέγεται για το ξεκίνημα, για την ομάδα μπάσκετ, πολύ περίεργη. Γίνεται μια αλλαγή μεγάλη το καλοκαίρι. Το ρόστερ το οποίο διαμορφώνεται είναι πραγματικά καλό. Φαίνεται, το καταλαβαίνουν όλοι. Έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα, μια παγωμάρα. Υπάρχει μια απίστευτη κακοδαιμονία, έτσι, δηλαδή γίνονται φοβερά πράγματα με τραυματισμούς και απίστευτα. Υπάρχουν όμως θετικές ειδήσεις οικονομικές για την ΚΑΕ. Ένα σκοτσέζικο ντουζ, μια κρύο, μια ζέστη. Πώς το βιώνετε εσείς? Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Ξέρω εγώ. Όχι, πώς είστε εσείς σήμερα? Πώς είστε, δηλαδή, με θετική διάθεση την ομάδα μπάσκετ, με προβληματισμό, με ικανοποίηση για τις εξελίξεις στα οικονομικά? Κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά το οικονομικό, θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί από αυτά που είχαμε υποσχεθεί από την αρχή σαν διοίκηση πρωτοδικείου, είναι ότι το σωματείο θα μπορέσει σιγά σιγά να μπορέσει να ξεφύγει σιγά σιγά από τα οικονομικά προβλήματα που είχε και σιγά σιγά πηγαίνει προς αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Γι' αυτό και είχαμε χθες συμβούλιο. Μας ενημέρωσε ο πρόεδρος ότι ακόμα ένας πραχνάς έφυγε πάνω από το σωματείο, που ήταν της τάξης του 1.600, πολύ σοβαρό ποσό, και αφορούσε μια ρύθμιση που είχε γίνει το 2007 στον νόμο Ορφανού και περιλάβαινε 120 δόσεις, δηλαδή 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε, πέρασαν 10 χρόνια, λες και ήταν εχθές. Γιατί και τότε ήμουν παρόν και τώρα είμαι παρόν, οπότε έφυγε από πάνω από το σωματείο ένα πολύ σοβαρό ποσό. Συν το 99 που έχει φύγει, έχουν μικρύνει κατά πολύ τα χρέη της ομάδας. Από αυτή την άποψη, βεβαίως και είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που δεν έχει πρόβλημα το σωματείο. Ανά πάσα στιγμή κινδύνευε και ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα. Να μείνουμε δύο λεπτά ακόμα, ίσως και παραπάνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Το 2007, για ένα ποσό 1,6, έτσι, τότε, για χρέη προς το δημόσιο, προφανώς, η ΚΑΕ μπήκε σε εκείνη τη ρύθμιση Ορφανού και σε 10 χρόνια πλήρωσε αυτό το ποσό. Ήτανε μικρότερο το ποσό, αλλά με τις προσαυξήσεις έγινε 1,6. Μάλιστα. Και ήταν συνεπής όλα αυτά τα 10 χρόνια, κατάφερε να μείνει στη ρύθμιση και να ξεχρεώσει. Βεβαίως, γιατί αν τυχόν έλεγε τότε, εκείνος ο νόμος ήταν πολύ σκληρός, ότι αν τυχόν δεν πληρώνεις μια δόση, χάνεις όλο το ποσό που έχεις βάλει και ξαναγυρνάς τα παλιά. Οδυνηρό. Ευτυχώς ήμασταν συνεπείς. Ταυτόχρονα με αυτό, αποπλήρωσε και το άρθρο 99. Στα ίδια μέσα χρόνια. Και προς τρίτους. Ναι, σωστό. Και το 99 και τα χρέη προς τρίτους. Στην ομάδα. Στην την ομάδα που πλήρωνε κάθε χρόνο. Μισό λεπτό. Τώρα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν χρωστάει τίποτα από τα παλιά χρέη? Όχι, δεν είναι και τόσο εύκολο, κύριε Σοβατζόγλου. Υπάρχει ένα υπόλοιπο που φυσικά αυτό το υπόλοιπο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να πεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μπορούμε να πούμε πόσο είναι περίπου? Ενώ ξέρω, γιατί δεν θέλω να σας λέω ψέματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε νούμερα στο ραδιόφωνο ανοιχτά. Μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία. Φυσικά και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί, είτε μέτοχος λέγεται, είτε και απλός φύλαθρος ακόμα, να περάσει τα γραφεία, να ενημερώσει ο πρόεδρος. Παλεύονται τα νούμερα αυτά? Παλέψαμε, κύριε Τουβατζόγλου, αυτά τα ποσά που σας είπα. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν αυτά τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να πληρώνει τη δόση, το 99 και την ομάδα. Είναι χρέη που δημιουργήθηκαν το 2004 που έγινε η εταιρεία, μέχρι και το 2011 που ήρθε η διοίκηση Πρέλεβιτς. Διοίκηση πρωτοδικείου. Ουσιαστικά εκείνη η περίοδο με το δώσο πρέπει να ήταν η πιο... Ποια είπατε, κύριε Κοβδά? Η περίοδος με το δώσο. Έχει πολλές περίοδος. Κάθε ένας ιδιοκτήτης, γιατί παλιά είχαμε και ιδιοκτήτη, ήταν διοίκηση πρωτοδικείου, είτε δεν μπορούσε ο άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή σταματούσε η τσέπη, δεν άντεχε άλλο, είτε πουλούσε παίχτες, είτε χρέωνε το σωματείο. Η διοίκηση Πρέλεβιτς, κύριε Καραμπέρη, ο Πρέλεβιτς είναι από το 11 και μετά? Ναι, νομίζω από το 11 και μετά. Πέρασαν τόσα χρόνια. Από την εποχή του κυρίου Κανώτα και μετά. Καταφέρνει όλα αυτά τα χρόνια να είναι σχεδόν ισοσκελισμένα τα ποσά, έξοδα-έσοδα?
Εννοείται τη δικιά του χρήση. Ναι, τη δικιά του, δικών του χρήση. Δεν ξέρω για το τελευταίο χρόνο, τον περασμένο. Έτσι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό σας είπα ότι το ποσό είναι σε πολύ λογικά ύψη πια του χρέους. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όταν χρωστάς ένα ποσό της τάξης, ξέρω, 5-6 εκατομμύρια, πόσο ήταν, καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό το ποσό που σας λέω λογικά θα είναι χαμηλό. Αλλά τέλος πάντων δεν παίζει ρόλο τώρα πια. Παίζει ρόλο ότι βγήκαμε από ένα βραχνά ακόμα, παλεύουμε, προχωράμε, συνεχίζουμε, να τελειώσουμε κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα. Όποιος νομίζει ότι θέλει να δει τα ποσά και κατά πόσο είναι αυτά αλήθεια που λέμε ή όχι, είναι εκεί το σωματείο, είναι εκεί ο πρόεδρος, υπάρχουν γενικές συνελέσεις που να έρθουν. Ο κύριος, ας πούμε, Κανώτας έρχεται κάθε φορά στη Γενική Συνέλευση. Μα θέλει, είναι ενήμερο. Υπάρχει αίσθηση ότι ήδη φέτος, επειδή πραγματικά είναι λίγο πιο άνετη με τα παλιά χρέη, αύξησε το μπάτζετ. Ισχύει αυτό ή έγινε κάτι άλλο για να αυξηθεί το μπάτζετ? Και αν είναι πράγματι αυξημένο αρκετά. Κοιτάξτε, να διακούστηκαν πάρα πολλά το καλοκαίρι και από συναδέλφους σας, αλλά και δεν ξέρω και από πού, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει διπλάσιο μπάτζετ, ο κύριος Σαββίδης θα βάλει πολλά λεφτά, ότι θα γίνει ομαδάρα. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Ναι, μεν αυξήθηκε το μπάτζετ από πέρυσι, αλλά είναι πάρα πολύ τσιμπημένο. Είναι πολύ μικρό το ποσό από πέρυσι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα πάλι να μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω μεγαλύτερο μπάτζετ. Δηλαδή, αν πέρυσι ήταν 400, δεν έγινε φέτος 800. Όχι, με τίποτα. Είναι λίγο παραπάνω από το περσινό 400. Ναι, όσα λέγονται για το φετινό μπάτζετ ότι είναι εκεί είναι ψέματα. Αλλά κατάφερε η ομάδα, η ΚΑΕ, να δώσει κάτι παραπάνω για την έλευση αρκετών καλών παικτών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο αγωνιστικό. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν που έχει χρησιμοποιήσει η ομάδα, θα έλεγα ότι έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές, γιατί νομίζω, κατά την προσωπική μου άποψη πάντα, και λόγω εμπειρίας τόσο, έχει παίχτες. Ναι, μεν μέχρι τώρα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Μην ξεχνάμε, κύριε Τσομπατζόγλου, ότι είχαμε 8 χρόνια τον κύριο Μαρκόπουλο, που είχε μια νοοτροπία διαφορετική ίσως από αυτόν του προπονητή, θέλει υπομονή. Ο κύριος Μαρκόπουλος έδωσε πάρα πολλά σωματείο και πιστεύω ακόμα εγώ προσωπικά, εγώ, ότι μπορούσε να δώσει κι άλλο. Πέρα από αυτό όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου και έχουμε αυτούς τους παίχτες. Φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς σαν διοίκηση, αλλά και οι φίλαθλοι μας, να είναι εκεί και να στηρίξουν την ομάδα. Δεν μπορεί από την πρώτη αγωνιστική να υπάρχουν αρνητικές εντυπώσεις για την ομάδα χωρίς ακάνα να τους έχουμε δει. Θέλει χρόνο η ομάδα. Θέλει υπομονή. Ήρθαν δύο βαριά αποτελέσματα. Ήταν από τον Άρη που είχε πολλά προβλήματα και εντός έδρας ήταν από τον Προμηθέα. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και ο φίλαθλος κάπου λίγο ξεφεύγει. Γιατί και το Σάββατο ακούστηκαν και αποδοκιμασίες. Ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο και ειδικά αυτοί οι 1500 που έρχονται τόσα χρόνια στην ομάδα και είναι δίπλα μας. Απόλυτο δίκιο έχει και βεβαίως δικαιολογώ ως έναν βαθμό τις αποδοκιμασίες. Έτσι, και καλά κάνουν και αποδοκιμάζουν, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί και ο προπονητής ότι είναι στον ΠΑΟΚ πια. Δεν είναι σε άλλη ομάδα. Από αυτή την πλευρά, ναι. Δεν θέλω να ξεφεύγουμε. Εγώ αυτό θέλω να δώσω σαν μήνυμα στον κόσμο. Και επίσης πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Και αν τυχόν που κάτι προσωπική μου άποψη δεν είναι έτσι, αν τυχόν δούμε ότι κάτι δεν κολλάει στην ομάδα, εδώ είμαστε ανά πάσα στιγμή. Το αγωνιστικό τμήμα που το λειτουργεί ο πρόεδρος μαζί με τον Magic και τον manager, τον κύριο Ζωνατίδη, να αλλάξουν κάποιο παίχτη. Όπως με τον Κατσίβελη, που γρήγορα υπογράφηκε αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανένας δεν ξέρει που θα πάει η ομάδα. Αλλά είναι ο ΠΑΟΚ, είναι αυτό που αγαπάμε και πρέπει να το προστατέψουμε. Είναι αυτό που έχουμε κληρονομήσει τόσα χρόνια. Μην πάμε πάλι στα ίδια στα στερεότυπα, κύριε Τουβαζόγλου. Η ομάδα πρέπει να βοηθηθεί. Είτε υπάρχει ο κύριος Παπαθεοδόρου, είτε υπάρχει ο Πρέλεβιτς, είτε ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος. Μπορεί και εγώ να είχα διαφορετική άποψη όταν τότε φέραμε το θέμα στο Συμβούλιο, αν πρέπει να αλλάξουμε προπονητή. Όχι για την αξία του κ. Παπαθεοδόρου, αλλά γιατί πίστευα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε να δώσει κι άλλα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει εδώ ο ΠΑΟΚ να ζει, έτσι. Μην το γυρίσουμε σε άλλες πρακτικές τώρα του 2000, του 1900 και του 1500. Τότε ήσασταν αντίθετος με την απόφαση γενικά ή με τον τρόπο, γιατί κυρίως ο τρόπος επικρίθηκε. Ναι, ήταν λάθος. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να μίλησω για το θέμα, αλλά έχουμε την ευκαιρία να το πω. Ήταν λάθος ο τρόπος που κατά κάποιο τρόπο διώξαμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Ήταν λάθος. Ναι. Εγώ είχα άλλο και συνεχίζω να το έχω άλλο και χθες το ενημέρωσα και τον πρόεδρο, τον κύριο Πρέλεβιτς. Τον είπα ότι δεν συμφωνώ. Έπρεπε να το δούμε διαφορετικά το θέμα. Και επειδή ο Μπάνης αυτά τα θέματα είναι συζητήσιμος και δεν λέει ποτέ όχι, είναι δημοκρατικός άνθρωπος και έτσι λειτουργούμε στη διοίκηση, το συζητήσαμε και εντάξει, μερικά πράγματα μεταξύ μας και γι' αυτό είμαστε οικογένεια εκεί μέσα που τα συζητάμε και κάποια στιγμή πηγαίνει κάτι καλό. Πάντα για το σωματείο. Τώρα, όποιος θεωρεί ότι εκεί μέσα υπάρχουν μόνο αρνητικά, καλώς τα θεωρεί. Εκεί είναι ο ΠΑΟΚ, εκεί είναι η διοίκηση πρωτοδικείου. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να αναλάβει, μπορεί να απευθύνει στον κύριο Κατσαρή, αυτός είναι που βάζει τα άτομα και προτείνει τα άτομα ΑΣΥΜΑ. Όποιος μπορεί να τα κάνει καλύτερα, εκεί είναι το σωματείο. Γιατί διάβασα πολλά πράγματα και επειδή ξέρω ότι αυτοί που τα λένε αγαπάνε πιο πολύ το ΠΑΟΚ από μένα, γιατί τους ξέρω προσωπικά. Ξέρω το αγαπάνε, όχι μόνο το αγαπάνε, έχουν παλέψει για αυτήν την ομάδα. Καλοπροαίρετοι είναι. Ορίστε. Είναι καλοπροαίρετοι. Όλοι καλοπροαίρετοι. Κανένας δεν αρνείται. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και βρίζουν και μιλάνε είναι καλοπροαίρετοι. Ξέρετε γιατί. Γιατί αφιερώνουν χρόνο από τον δικό τους χρόνο, τον ελεύθερο, να ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είναι καλοπροαίρετοι. Αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει. Είναι το αισθηκτό μου αυτό που λέω, έτσι. Όλα τα χρόνια, από το 2011 και μετά, έλεγε και ο Πρέλεβιτς και όλοι εσείς ότι θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια για την εξυγίανση και στο βάθος κάπου πάντα είναι ο στόχος να καθαρίσει αυτή η κατάσταση για να αναλάβει ένας ιδιοκτήτης. Το λέτε ακόμα αυτό ή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το λέμε και να το φωνάζουν ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ιδιοκτήτη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ θέλει χρήματα, κύριε Ζωβαζόγλου. Εδώ να σας πω κάτι. Ο Προμηθέας, Πάτρας προχθές που παίξατε, ναι, έχει πάτει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. 1,5 είναι τελικά. Ναι, 1,5 εκατομμύριο. Ο 900 και είναι το αγωνιστικό, το καθαρό. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, με τα χρέη, αλλά και με τη συμμετοχή, με την παρουσία, στο αφιψουλά απ' έξω του κύριου Σαββίδη, να βρεθεί επιχειρηματίας που θα αναλάβει ιδιοκτησιακά την ΚΑΕ. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαββίδης μας βοηθάει, αλλά μας βοηθάει ως ένα σημείο. Ναι. Αυτά που ακούγονται έξω για κάτι τρελά ποσά που έχω ακούσει και τέτοια, δεν ευστάθουν. Όποιος θέλει, σας είπα και πάλι, μπορεί αυτή να τα δει. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει ο κύριος Σαββίδης με κάποιον δικό του άνθρωπο ή δεν ξέρω πόσο άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει διαφορετικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε το καράβι. Mm-hmm. Είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή όταν θα βρεθεί αυτός ο ιδιοκτήτης ή όταν θα βρεθεί κάποιος άλλος που θέλει και αυτός να δοκιμάσει τις αντοχές του στον ΠΑΟΚ να παραδώσουμε την ομάδα. Εγώ δεν νομίζω θα πει κανένας όχι. Ούτε από αυτούς που διοικούν τώρα, ούτε από τον ΑΣΥ. Εσείς αντέχετε να συνεχίσετε έτσι όπως είναι η κατάσταση και εσείς και ο Πρέλεβιτς και όλοι στην ΚΑΕ με αυτούς τους ίδιους στόχους? Εγώ έχω έρθει πολλές φορές στα όρια μου, αλλά να σας πω και κάτι. Αγαπώ τόσο πολύ το σωματείο, δεν χρειάζεται να σας το λέω τώρα και δεν μου αρέσει να μιλώ και για τον εαυτό μου, το ξέρετε καλύτερα από όλους. Ναι. Έχω φτάσει στα όρια, αλλά θα είμαι εκεί. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε εβδομάδα στα όρια μας είμαστε όλοι. Ακριβώς. Εντάξει. Γι' αυτό θα τύπα γύρω στο μάκι να έχετε. Τι να. Πάει ο άλλος, κάνει μια στραβοκροτσιά, πάει μπάλα μέσα, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες που θα λένε ψυχοθεραπείες. Πάει τώρα, χτυπάνει playmaker μας και οι δύο μαζί. Ο ένας δεν βλέπει, ο άλλος τέλος πάντων πατάει λάθος. Άντε δύο ήττες, άντε πίεση και εκεί πέρα. Έχουμε πάψει να ευχαριστιόμαστε τον ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό ξέρω, κύριε Καραμπέρη. Τώρα από εκεί και πέρα. Πόσο θα αντέξουμε αυτό το πράγμα δεν ξέρω, εντάξει. Να σας πω κάτι, εγώ πήγαινα στο γήπεδο όταν ο ΠΑΟΚ κινδύνευε να πέσει τότε από το Δημόκρητο. Και όμως ήμασταν εκεί στο γήπεδο, ήταν τελευταίος, παλεύαμε, φωνάζαμε. Για τον Μπάτι μιλάω, έτσι. Για το 1970 και. Λοιπόν, τώρα που η ομάδα έχει πατήσει στα πόδια της γερά,
θέλει και μια παραπάνω βοήθεια από τον κόσμο. Εγώ, όχι από αυτούς που έρχονται, από αυτούς την παίρνουμε. Εγώ το εξετάζω και αλλιώς. Όπως και να έχει, είχαμε έναν προπονητή 8 χρόνια. Ακόμα και η άβρα πλέον της ομάδας είναι διαφορετική. Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχει κραδασμούς αυτό το πράγμα. Είναι λογικό σε όλους τους μηχανισμούς. Άμα αλλάξει ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο μετά από τόσα χρόνια, θα υπάρχουν κραδασμοί. Εκεί πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κατανόηση. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Αυτό είπα πριν και εγώ, ότι 8 χρόνια είχαμε μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη νοοτροπία. Θέλει υπομονή, δεν γίνεται η ομάδα μια στιγμή την άλλη. Δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν τα πάντα. Μπορεί να κάνουμε και σήμερα, ήταν και το Σάββατο, Κυριακή, πότε θα κερδίσουμε σήμερα, είδα όνειρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε στραβά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαλύσουμε την ομάδα. Αν δεν μας αρέσουν κάποια πρόσωπα από τη διοίκηση, βεβαίως και μπορούμε να πούμε και να τους πούμε, μπορείτε να φύγετε. Αλλά θα πάμε στα γραφεία και θα πούμε, Καραμπέρι, άντρα αγόρι μου, αδειάσε μας τη γωνιά. Να έρθει ο άλλος, βεβαίως. Όχι να κυνηγάμε τον πρόεδρο, τον προπονητή και τους παίχτες. Με τίποτα. Αυτοί φοράνε τη φανέλα, αυτοί θα βγάλουν και το καράβι από το αγωνιστικό, από την πίεση. Οπότε λοιπόν, αν πρέπει να είμαστε σωστοί σαν κόσμος, που, αυτοί που έρχονται τουλάχιστον... Εγώ δεν αναφέρομαι στον κόσμο, εγώ περισσότερο με τα μίντια τα έχω, να ξέρεις. Δηλαδή δεν είμαι... Εντάξει. Ο καθένας κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι και παραπληροφορημένος, κύριε Κόρτα, γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω να το πάμε νωρίτερα, φίλος ρωτάει, από το άρθρο 99 έχει τελειώσει οριστικά ή υπάρχει κάποιο υπόλοιπο? Το 99 τελείωσε, τι εννοεί υπόλοιπο? Τι μένει το 99 και δεν ξέρουμε τι ποσό απομένει. Το 99 εξ ολοκλήρου έχει τελειώσει, δεν ξέρω αν εννοεί τίποτα χρέη προς κάποιους παράγοντες που έπρεπε να τα περάσουν εκεί, αλλά αυτοί έτσι κι αλλιώς σιγά σιγά θα τα πάρουν με άλλο τρόπο. Θα μετοχοποιήσουν. Δεν, δεν ξέρω αν κάτι γίνομαι με καταλαβαίνετε, αλλά το 99 έχει τελειώσει. Ναι. Αγωνιστικά, κύριε Καραμπέρι, για στόχους μπορούμε να μιλήσουμε έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο στο μπάσκετ? Το κύπελο... Η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, πρέπει να περιμένουμε. Μόλις ξεκίνησε, πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ναι, έχει ναι. 26 αγωνιστικές στην play-off, δηλαδή 25 αγωνιστικές. Στόχος είναι, για παράδειγμα, ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη. Είναι εφικτό? Είμαι άνθρωπος της ουσίας, κύριε Τζοβαζόγλου. Γενικότερα, έτσι πάντα ήμουνα. Θέλω να, να μην λέω χαζομάρες στον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι και έτσι πως το βλέπω ότι η ομάδα θα ανέβει πάρα πολύ. Έχει ποιοτικούς παίκτες, έχει πολύ καλούς παίκτες. Που δεν τους έχει δει ο κόσμος ακόμα, έτσι. Mm. Έτσι και εμείς θα τους βλέπουμε στην προπόνηση, στους αγώνες. Εδώ χάσαμε την Τετάρτη στο κύπελο που ο αντίπαλος έκανε 20 λάθη. Καταλαβαίνετε στην τι κατάσταση ήμασταν εμείς. Θέλει υπομονή λίγο. Είναι και αυτό που είπατε με τους παίκτες, ότι έτυχε να όλοι μαζί να τραυματιστούν. Ακόμα τραυματίζονται. Πάλι χθες είχαμε τραυματισμό στη Γερμανία. Ναι, ράματα ο τρεις. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν. Κάποια στιγμή όμως θα γυρίσει αυτό. Θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα που η ομάδα θέλει βοήθεια, τώρα παρακαλώ όσους αγαπάνε την ομάδα να είναι εκεί και να τη στηρίξουν. Και αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα και δεν τους αρέσει κάτι, εκείνοι οι διοικούντες να πάνε σε αυτούς και να τους την πέσουν κιόλας. Εγώ τους δίνω το δικαίωμα. Εκεί είναι. Σε όλους. Όποιους πιστεύουν ότι δεν είναι ικανός και δεν βοηθάει, εκεί. Ελάτε να συζητήσουμε. Αλλά όχι το προπονητή και τους παίχτες. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, γιατί σίγουρα η άποψη σας μετράει. Πώς σας ακούστηκε η είδηση για τη διάθεση του κυρίου Σαββίδη, τη συμφωνία του κυρίου Κατσαρή για την κατασκευή νέου γηπέδου? Μόνο με χαροποίησε και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια. Εντάξει, θα μου πείτε, ήταν δύσκολο λόγω κάποιων καταστάσεων, όπως είναι το γήπεδο, δεν ξέρεις τι κατάσταση θα το βρεις, αλλά νομίζω αυτό είναι καλύτερο από και από 10 πρωταθλήματα πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα έργο που θα μείνει για πάντα σε αυτούς που θα το πάρουν απόφαση και σε αυτούς που θα το πραγματοποιήσουν. Μάλιστα. Τι να πω, μπράβο στον κύριο Σαββίδη. Εντάξει, κάνει ό,τι έχει πει ως τώρα ο κύριος Σαββίδη, έχει γίνει πράξη. Σκεφτείτε το λίγο τι έχει πει ως τώρα. Είπε τα χρέη, είπε θα πάρει το ΠΑΟΚ, είπε θα φτιάξει το γήπεδο και μια μέρα θα σας πω και κάτι ακόμα είπε μέσα σε έναν χώρο που το έγραψε κάτι στην μια εφημερίδα πέρυσι σε ένα αγωναβόλιο που πήραμε το πρωτάθλημα, όλο χαρούμενος και μαζευτήκαμε στον χώρο του VIP, ότι τον έκανε κάποια στιγμή είχε πει, είχε κάνει συζήτηση τώρα, εντάξει δεν πειράζει να το πω,
με τον κύριο Μαρινάκη, τον είπε μη πειράξει το κύπελο. Αν θυμάσαι τότε που πάγαμε εκείνο και με τον κύριο Παπά, το λέγανε εκείνο τον διαιτή. Παπάς, ναι. Και όταν τελείωσε το μάτς, τον ενημέρωσε ότι εδώ είσαι και θα σε τελειώσω. Έτσι του είπε και βλέπετε ότι και αυτό έγινε πραγματικότητα. Λοιπόν, από τις μεγάλες επιτυχίες. Ο κόσμος να στηρίζει λοιπόν τον ΠΑΟΚ, να στηρίζει τον κύριο Σαββίδη, όχι γιατί είναι, ούτε τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Λοιπόν, γιατί είναι στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Γιατί βλέπετε τι γίνεται άλλα σωματεία. Και όσο μας βρίζουν και βρίζουν αυτόν τον πρόεδρο, καταλαβαίνετε, οι αντίπαλοι εννοώ έτσι, καταλαβαίνετε τι πόνο βγάζουν και τι ζήλια. Λοιπόν, εμείς τον έχουμε δίπλα μας. Τι πρέπει να κάνουμε, να το διώξουμε? Όχι, θα. Και επειδή ξέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου είναι ευχαριστημένοι με αυτά που κάνει, γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να πω μπράβο στον άνθρωπο αυτόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία και πάλι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.